Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία όλων σας εδώ. Αυτή η έκθεση είναι πραγματικά ξεχωριστή και ελπιδοφόρα, γιατί αναδεικνύει τη δύναμη που έχουν οι λαοί, σαν το αποφασίσουν, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές όπως είναι αυτές του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, σαν αυτές που ζούμε σήμερα. Αποτελεί αυτή η έκθεση ένα γνήσιο, ένα λαμπρό αποτέλεσμα ομαδικής, συλλογικής δουλειάς και προσπάθειας, που στόχο έχει να δείξει μέσα από την τέχνη, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό της ρόλο, πως πραγματικά μπορούν να ενωθούν οι λαοί και πάνω απ' όλα να δράσουν, να παλέψουν και να βρεθούν στο ίδιο μετερίζι απέναντι στο κοινό τους αντίπαλο. Σε μια περίοδο που αυτοί οι λαοί καθημερινά βομβαρδίζονται και ιδεολογικοπολιτικά και συνολικότερα εκπαιδεύονται για να μάθουν να ζουν με τον πόλεμο, για να μάθουν να ζουν με την απειλή του, για να μάθουν να εφησυχάζουν όταν τους λένε ότι η χώρα τους ισχυροποιείται στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και θα υπάρχει υπεροπλία. Σε αυτές τις εποχές λοιπόν, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Τουρκία δείχνουν ένα άλλο δρόμο, το μοναδικό προς το συμφέρον τους, αυτών της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης των λαών, για μια κοινωνία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς υπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά, δυστυχία και κατατρεγμούς. Μια έκθεση που έχει ως περιεχόμενό της όλα εκείνα τα στοιχεία που μονιάζουν τους λαούς, τη συνειδητοποίηση πάνω απ' όλα του ποιος είναι ο πραγματικός αντιπαλός τους και τα σχέδιά του, αλλά και την αλληλεγγύη, τη φιλία των λαών. Αντίστοιχα, δείχνει με τεντωμένο το δάχτυλο ως ένοχο ένα σύστημα το καπιταλιστικό που υπηρετεί τους μεγάλους ομίλους, τα κέρδη, τους λυσαλαίους ανταγωνισμούς τους, τις υπεριαλιστικές ενώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τα ξεκαθαρίσματα των λογαριασμών τους που προϋποθέτουν οι λαοί να είναι αυτοί που τελικά πληρώνουν. Μετά την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή, σήμερα παρουσιάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ στις Βρυξέλλες, αυτή η μοναδική έκθεση της ομάδας Fire Art και του Πολιτιστικού Κέντρου Ναζίρ Χικμέτ. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι στέλνουμε από εδώ το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση της Διαφθοράς, τον ΛΟΠΗ, τον ΜΚΟ, ένα ισχυρό μήνυμα διεθνισμού των λαών, της κοινής πάλης τους ενάντια στις κυβερνήσεις του κεφάλαιου και τις ενώσεις τους. Ειδικά μάλιστα στη στιγμή που κλιμακώνεται η περιοριστική σύγκρουση στην Ουκρανία και με νέο γύρο ευρωνατοϊκών εξοπλισμών την ώρα που διευρύνονται οι πολεμικές αιστείες. Εδώ από το Ευρωκοινοβούλιο, που με τις αποφάσεις και τα πολεμοχαρή ψηφίσματά του κάνει και αυτό πόλεμο ενάντια στους λαούς. Συμμετέχει ενεργά στην υπεριαλιστική σφαγή με πολεμικά παραλυρήματα που στόχο έχουν να αξιοποιήσουν την καταδικαστέα εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας για να ξεπλύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς τους κιόλας ως δικαστές, ως κατήγοροι κιόλας αυτές οι εγκληματικές δυνάμεις. Όμως να είναι σίγουροι ότι οι λαοί ενωμένοι απέναντι στο κοινό τους αντίπαλο, τον υπεριαλισμό, θα δικάσουν και θα καταδικάσουν και τις δύο πλευρές του υπεριαλιστικού μακελιού στην Ουκρανία, θα δικάσουν και θα καταδικάσουν όλους τους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στην Κύπρο, το Ιράκ, τη Ιουγκοσλαβία, ως τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη. Απ' την άλλη πλευρά, οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων προωθούν ενεργητικά τα σχέδια των ΝΑΤΟ ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια σε άλλες χώρες και λαούς. Προσφέρουν στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, προχωρούν σε τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, στέλνουν εκτός συνόρων στρατιωτικά σώματα, πλοία και αεροπλάνα για την εξυπηρέτηση αυτών των σχεδιασμών. Η αστική τάξη της Ελλάδας μπροστά στην επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας που αμφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα επιλέγει τη βαθύτερη εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάθε άλλο παρά τα προστατεύουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκτελήσονται και οι σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις αυτών των αστικών τάξεων. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα,
τον εθνικισμό, τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου για να χειραγωγούν την εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός μπορούν να αποδειχθούν πανίσχυρος και αποφασισμένος αντίπαλος ενάντια σε αυτούς που τσακίζουν καθημερινά τις ζωές τους και από τις δύο πλευρές των ακτών του Αιγαίου, απειλώντας τους με πολεμικούς σχεδιασμούς. Η έκθεση αυτή αποτελεί ισχυρή δόση αντισωμάτων που ατσαλώνει την πίστη και τη βεβαιότητα ότι το σύστημα των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς, της θυσίας της ανθρώπινης ζωής για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι το μέλλον των λαών. Για τη Ελλάδα και Τουρκία είναι ο ίδιος ο εχθρός. Είναι το σύστημα αυτό, οι κυβερνήσεις τους, οι ενώσεις τους και γι' αυτό σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και με έναν διαφορετικό τρόπο, με τη δύναμη της τέχνης, με την ορμή του σπουδαίου καλλιτεχνικού συνόλου που ενώθηκε κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα. Είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον των λαών θα είναι ο κόσμος της κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση και εκμεταλλευτές. Ως ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, ευχαριστούμε θερμά τους Τούρκους και Έλληνες καλλιτέχνες από το πολιτιστικό κέντρο Ναζίμ Χικμέτ και την ομάδα Fire Art για τη τιμή που μας έκαναν, όπως και όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας. Ξεχωριστό ευχαριστώ αξίζει και όλους τους φίλους και συντρόφους που βοήθησαν σκληρά για την επιτυχία αυτής της έκθεσης. Να είστε καλά.